Θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 2.30 το μεσημέρι της Τετάρτης στο Χρυσοχώρι του Δήμου Νέστου στην Καβάλα. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, στο όχημα επέβαινε μόνο ο οδηγός, ο οποίος ήταν 58 ετών. Το όχημα βγήκε εκτός δρόμου, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με μεγάλη ταχύτητα και ο οδηγός, που ήταν κάτοικος Νέας Καριάς, να χάσει τη ζωή του. Στο Χρυσοχώρι, στον κεντρικό δρόμο, αν μπορούμε ένα καλό σημείο να πούμε, δίπλα στην εκκλησία, μία απόσταση 30 μέτρα δίπλα στην εκκλησία, αυτός το αμάξι πήγαινε από Χρυσούπολη προς Νέα Καριά, το οποίο είναι από εκεί, από Νέα Καριά, και το οποίο στο Χρυσοχώρι, πριν το φανάρι 50 μέτρα περίπου, έπεσε πάνω σε μια κολόνα. Και εκεί, όπως αποδείχθηκε, ήταν μοιραία, ήταν θανατηφόρο το ατύχημα. Ο οδηγός, μόνο ο οδηγός, έπεσε μόνος του. Απλά από ό,τι διαπιστώθηκε, ας πούμε, ήταν σε μεγάλη ταχύτητα και δεν μπορούσε να πάρει τη στροφή, γιατί κάνει μια μικρή στροφή εκεί και έπεσε πάνω σε μια κολόνα. Στις 2.30 ώρα περίπου, 3 παρά 20, γιατί ήμουν εκεί, πήγα, ας πούμε, επί τόπου, ήρθε εκεί το ασθενοφόρο, ήρθε από το κέντρο υγείας της Χρυσοπόλεως μαζί με τις νοσοκόμες και διαπιστώθηκε απλά ο θάνατός, ας πούμε, επί τόπου εκεί.